monsieur cannibale. Je ne veux pas mourir. Είναι τα αποτελέσματα αν πέσεις στα χέρια του Τρίφωνα Σαμαρά. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθώς ήμουν στο διπλάνο. Αυτό ήταν το επεισόδιο των Fab Five που θα μείνει στην τηλεοπτική ιστορία ως το project που έφερε τη ρήξη του Αντένα με τον Ηλία Ψινάκη. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα και το τακατακατάκα να σου πει. Το τακατάκα παρεμπέμπει αλλού. Τακατακατάκα να του παίζω παλαμάκια. Κάποιος να ενημερώσει το Wikipedia ότι στα ιστορικά τηλεοπτικά ντοκουμέντα, δίπλα στην προσελήνωση του Armstrong στο φεγγάρι και την ομιλία του Kennedy στο Βερολίνο, επιβάλλεται να συμπεριλάβει και το επεισόδιο του Fab Five «Επανάσταση Ψινάκη με Φλωρινιώτη». Για να δω και λίγο το μαλλί σου, γιατί θέλω να το φτιάξω. Καλέ, Παναγία μου, τι είναι αυτό, καλέ, δεν έπιασε η λαδομπογιά και το αστάρι. Φρίκαρε ο Τρίφωνας και στην ιστορία θα περάσει ως η βαφή που έφαγε τον Ηλία. Καλέ, έχει το αγαπημένο μου προϊόν. Δεκαπάζ. Μπράβο Γιάννη, αλλά το μαλλί το βλέπω καρούλι. Είδε εδώ ότι έχεις και μια δεκαπάζ. Αυτή δεν τη βάζεις. Δεν μου είναι από παλιά, γιατί από παλιά, παλιά μου ξαντά παλιά. Παναγία μου! Επειδή το κορακί μαλλί δεν τέριαξε με το κόνσεπτ του κλιπ, στην αρχή ο Τρίφωνας είπε να παίξει περούκα. Αυτή μ' αρέσει, Γιάννη μου. Σαν τη Ματάμ Σουσού είναι. Ενώ το κουνάβι. Αυτή μου αρέσει. Έτσι. Γιατί? Τελικά επικράτησε η λογική. Αθηνά! Την τεκαπάζ, αγάπη μου! Τι κόβεις καλέ! Δεν θέλω να μου πάει το μαλάκι! Με τα μάτα! Λοιπόν, τον έχω βάλει να ψηθεί στη βαφή. Μέχρι να ψηθεί το μαλλί κουραμπιές του Γιάννη, ο Τρίφωνας έριξε και ένα τραγούδι. Για με! Δεν τον ήξερε πια, ρε σε για με! Μπράβο! Σε σούπερ αγγλικά! Για με! Τελικά το βίντεο κλιπ έγινε, ο Ηλίας φαγώθηκε και ζήσαμε εμείς καλά και ο Γιάννης Φλωρινιώτης καλύτερα με κομμωδινή μαλλί. Πειράζει που είσαι και πολύ με τα πειράζει. Όχι, δεν πειράζει.